Διόδια τα οποία θα πληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες προβλέπονται με την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής από το βήμα της Βουλής. Μάλιστα, ανακοίνωσε και το ποσό με το οποίο θα χρεώνονται οι διερχόμενοι οδηγοί. Όπως όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν διόδια και ο χρήστης πληρώνει. Έτσι και στην Κρήτη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μπουν διόδια. Με 0,063 ευρώ το χιλιόμετρο, όποιος διανύει 50 χιλιόμετρα στο νέο ΒΟΑΚ θα πληρώνει 3,15 ευρώ, ενώ αν η διαδρομή είναι 100 χιλιόμετρα θα πληρώνει 6,3 ευρώ. Από τα διόδια δεν θα εξαιρεθούν οι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη νομοθεσία. Ωστόσο, φαίνεται πως εξετάζεται τρόπος με τον οποίο οι ντόπιοι θα μπορούν να ωφεληθούν εκπτώσεων επί του αρχικού ποσού. Υπάρχουν τα περιθώρια στην νομοθεσία για κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι δεν απαγορεύεται μια ετήσια ή διετής ή τριετής κάρτα διοδίων να έχει ένα χαμηλότερο τίμημα, όμως επειδή το ζήτημα δεν άπτεται μόνο του δημοσίου, δηλαδή δεν είναι ένα κλασικό δημόσιο έργο, αλλά είναι μια σύμβαση παραχώρηση, δηλαδή είναι μια συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, τότε θα πρέπει να υπάρχει συνολική συμφωνία για να προκύψει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργηθεί για να λειτουργήσει ένας τέτοιος αυτοκινητόδρομος χωρίς τη χρήση διοδίων. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά, δεν μπορεί να γίνει εδώ. Θα δοθεί ειδική μέρημνα ώστε οι κριτικοί, οι ντόπιοι δηλαδή, δεν θα καταβάλουν το ίδιο με τον επισκέπτη, με εκείνον δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει μία, δύο, τρεις και πέντε φορές τον αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Ασφαλώς και θα διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο και θα ζητήσουμε να εξαιρεθούν οι μόνιμοι κάτοικοι. Όμως στο τέλος, αν μου έβαζε κανείς ένα δίλημα, αν θα ήθελα το ΒΟΑΚ για την ασφάλεια των συμπολιτών μου, τη δική μας, των οικογενειών μας, των επισκεπτών μας, ή ένα πολύ μικρό ποσό σε ό,τι αφορά τα διόδια, θα σας έλεγα ότι ασφαλώς προτιμώ το δρόμο. Πια η Κρήτη έχει πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα και πλέον πρέπει να πούμε ένα τέλος. Αδιευκρίνιστο παραμένει πως οι σταθμοί διοδίων θα υπάρχουν και πού αυτοί θα χωροφετηθούν, κάτι που θα ορίσει και το αντίτιμο των διοδίων κατά περίπτωση. Δεν έχουμε ακόμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που είναι το πιο κρίσιμο σημείο, ώστε να μπορούμε με σχετική ασφάλεια να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα της δημοπράτησης. Δυστυχώς βλέπουμε τους μήνες και τα χρόνια να περνούν και την Κρήτη να περιμένει ένα έργο που δεν φαίνεται να έρχεται πιο κοντά. Το ευχάριστο στην όλη υπόθεση προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί περίπου το 50% του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, αλλά συγχρόνως είναι και κάτι που θα βοηθήσει στην εξέλιξη και στην ταχεία, να το πούμε έτσι, υλοποίηση, γιατί τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι συγκεκριμένα. Επικοινώνησα και με τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κεφαλογιάννη, και για άλλα ζητήματα που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Εκείνος μου είπε ότι αρχές Νοεμβρίου θα έρθει στην Κρήτη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όπου θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση και με το σχεδιασμό του ΒΟΑΚ και με τη δημοπράτησή του και με τη χάραξή του και με το θέμα της χρηματοδότησής του και με το θέμα των διοδίων. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση μαζί του.